Το Euronews επισκέφθηκε τις φτωχογειτονιές της Τίνιδας, επιχειρώντας να διαπιστώσει γιατί τόσοι πολλοί νεαροί την ίση ασπάζονται τον εξτρεμισμό. Όπως λένε οι γυρεότεροι, το πρόβλημα εστιάζεται στην έλλειψη παιδείας. Σήμερα η Τινησία στερείται σωστής θρησκευτικής εκπαίδευσης, ειδικά από τότε που η κυβέρνηση έκλεισε το Τζαμί και Πανεπιστήμιο Ζητούνα την εποχή του Μπουρκίμπα και απέτρεψε τη θρησκευτική εκπαίδευση εντός του. Ήταν ένα σπουδαίο μέρος από όπου αποφύτησαν μεγάλοι επιστήμονες. Οι νεαροί πιστεύουν πως το ζήτημα είναι ακόμα βαθύτερο. Λένε ότι όσοι γίνονται τζιχαντιστές είναι επειδή έχουν χάσει κάθε ελπίδα για το μέλλον τους. Ο πρώτος λόγος είναι η φτώχεια. Ο δεύτερος είναι πως οι τρομοκράτες αυτοί, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι πρώην εγκληματίες, φυλακίστηκαν και υπέφεραν πολύ από τη μεγάλη πίεση της κυβέρνησης και της αστυνομίας, που συχνά έκαναν τη ζωή τους δύσκολη. Μετά από αυτό, εκτίθενται στον πειρασμό των τρομοκρατικών οργανώσεων, που τους κάνουν πλήσια εγκεφάλου να πάνε να πολεμήσουν, γιατί έχουν χάσει τις ελπίδες τους για μια καλύτερη ζωή και πιστεύουν ότι το κάνουν στο όνομα του Θεού. Οι αρχές βάζουν λουκέτο σε 80 τζαμιά που θεωρούνται τόποι συγκέντρωσης ακραίων Ισλαμιστών. Υπάρχουν πολλές αιτίες και περίπλοκες συνθήκες υπό τις οποίες νεαροί την ίση γίνονται τζιχαντιστές. Τα μέτρα ασφαλείας όμως δεν είναι πάντα η μόνη λύση, διότι η εκπαίδευση είναι απαραίτητη ώστε να νικηθεί η πίστη στην τρομοκρατία. Μοχάμεντ Σέιχ Ιμπραχήμ, Euronews, Tunis.